Καλώς ορίσατε στο σημερινό Future Talks. Σήμερα είμαστε με τον Χρήστο και τον Γιώργο από το InSport και τον Γκέραλτο Φρίβια. Θα μιλήσουμε για το κομμάτι των eSports. Οπότε, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Θα μπω στη συζήτηση για τους PC gamers versus τους real gamers, επειδή θα μιλήσουμε ποτέ, όπως είπες. Παίζουμε στην έδρα σου, μπορείς να δεις ό,τι θέλεις. Μετά να πω έξω. Λοιπόν, καλώς ορίσατε και σήμερα, όπως είπα, να καλύψουμε το κομμάτι των e-sports. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο που μια οικονομία η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο σε αξία και η οποία ήρθε στην Κύπρο. Οπότε, σαν πρώτο στάδιο, να πούμε για το πώς ξεκίνησε στην παγκόσμια σκηνή το κομμάτι των e-sports και τι είναι συγκεκριμένα. Τα e-sports, καταρχήν ευχαριστούμε για την πρόσκληση στο Future Talks. Κανένα πρόβλημα, καλό και PC gamers. τα e-sports είναι ένα επίκαιρο θέμα, είτε PC gamer είτε console, οτιδήποτε. Ξεκίνησαν πριν αρκετά χρόνια, αλλά τώρα τα τελευταία 5 με 10 χρόνια γίνηκαν widely accepted. Να πούμε και ένα νούμερο, ας πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν ξέρει γιατί πόσα μιλούμε. Το ένα διάσημο παιχνίδι που είναι το Fortnite. Ο νικητής του το 2019 τον Ιούνιο πήρε 3 εκατομμύρια δολάρια. Και πόσο χρόνο ήταν? Σε 16 χρονών. Σε σύγκριση, ας πούμε, την ίδια χρονιά με τον νικητή του Wimbledon που ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς που πήρε 2,9 εκατομμύρια δολάρια. Ξεκινά το πράγμα, μεγαλώνει, δημιουργείται community γύρω από πολλά παιχνίδια και πολλούς τομείς. Και προχωρά προς έναν commercialization, ας το πούμε. Ναι, που γίνονται σε ολόκληρα στάδια πλέον και πρόσφατα εθώρουν τους τελικούς του Mortal Kombat. Μάλιστα. Ενώ Sonic που ζωπέζει, ο οποίος δεν έχει υπόθεση, αλλά πιάσε ένα βάθλαν, νομίζω, μισό εκατομμύριο είναι το βάθλαν του. Οπότε, να πούμε τα παιχνίδια στα οποία γίνονται. Επειδή έχεις παιχνίδια που έχουν να κάνουν με sports, όπως το FIFA, αλλά έχεις και άλλα παιχνίδια, platform games, όπως το LOL, fighting games. Μάλιστα. Τα πρώτα παιχνίδια που είναι εύκολο να καταλάβουμε, ας πούμε, είναι τα real sports, όπως το μπάσκετ, ας πούμε. Ακριβώς όπως κάποιος παίζει μπάσκετ και έχει τη θέση του στο μπάσκετ, είναι βαστά το μοχλόν, είναι 5 άτομα μέσα στο γήπεδο και ο καθένας παίζει τη θέση του. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και με το FIFA. Ο αμυντικός είναι 11 αντίον 11, ας πούμε, παίζουν online, έχουν ομάδα. Ο πορτάρης είναι ο πορτάρης. Είναι ακριβώς οι ίδιοι κανόνες. Εντάξει, τα λεπτά είναι λίγο διαφορετικά, είναι 90 λεπτά. Αλλά είναι ακριβώς οι ίδιοι κανόνες. Μετά που δουν τα παιχνίδια, πάμε στα λεγόμενα MOBA, ας πούμε, games, που είναι το League of Legends, που ξεκίνησε, να δεν κάνω λάθος, το 2009, νομίζω, και τον Dota. Μετά πάμε στα fighting games και έχουμε και τα first person games, όπως το Counter-Strike που έχει πάνω από 20 χρόνια που... Ναι, είναι απίστευτο τότε παίζαμε Counter-Strike στο Intensity of 2001 και ακόμα τώρα στο επίκαιρο ήταν το Counter-Strike Go, το Global Offensive. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο πράγμα, εκτός που έπαιγε. Μπαίνουν και σιγά σιγά παιχνίδια. Είναι μια γενική σφαίρα. Είναι, κάποια παιχνίδια πλέον δεν χρειάζονται τόσο. Πρέπει να μπουν παιχνίδια για να ανοίξει λίγο των κοινών που να μην χρειάζονται τόσα actions per minute. Ναι. Κάποια strategy games, κάποια games που παίζουν συνήθως νεαροί, και καλοί νεαροί γιατί έχουν καλύτερα reaction, και κάποια παιχνίδια στο StarCraft που είχαμε και monitor και γράφει πόσα actions per minute έκανε. Θεωρείς νούμερα 400-500 για τους pro, 500 κινήσεις το λεπτό. Κλικ στο λεπτό. Insane νούμερα. Όσο μεγαλώνουν τα νούμερα, πέφτουν. Γίνεται και πιο efficient. Και ευκάλα μετά ακόμα ένα πράγμα για τα APM που ήταν το efficient APM. Δηλαδή, αν σπαμάρεις εσύ το κουμπί του να που πάει, ώσπου να πάει να κάνει 100 κλικς, μόνο εκείνα που ήταν valued, τα efficient, και πάλι είχαν πάρα πολλά ψηλά νούμερα. Και ευκήκαν και έχει παιχνίδια πλέον κάτι card games που κάνουν, ας πούμε, το Hearthstone που έχει, που μπήκαν κατηγορίες που δεν χρειάζεται τόσο APM, strategy games, σκέψη, στρατηγική. Κάνεις outsmart τον αντίπαλό σου, προσπαθείς να κρύψεις πράγματα, προσπαθείς να κάνεις. Και μεγαλώνει σιγά σιγά και πιστεύω ότι το πράγμα είναι να μεγαλώνει το pool των e-sports σιγά σιγά ώσπου να πιάει τον κόσμο όσο περισσότερο κόσμο μπορεί να πιάσει. Γιατί αποξενώνεται ο κόσμος, μαζεύκεται παραπάνω ώρες σπίτι τώρα και με το COVID πετάσαν όλα το industry του gaming και γίνει και πολλά πιο μεγάλο. Σιγά σιγά τα e-sports μεγαλώνουν και μεγαλώνει το pool των παιχνιδιών που έχει μέσα στα e-sports. To build up on this, ας πούμε, στο Fortnite που είπαμε πριν,
κάποιος, ένας παίχτης να κάνει retire 19-20 χρόνων, κάνεις retire. Διότι μετά δεν έχεις το speed, ας πούμε, για να παίξεις σε αυτό το level. Και εντός που βλέπουμε τώρα που είναι ο Χρήστος, ότι ξεκίνησε και χτίζεται innovation γύρω από τα e-sports να δημιουργούνται παιχνίδια για πιο μεγάλους. Mm-hmm. Διότι πριν 10-20 χρόνια, τότε ξεκίνησε ο κόσμος να παίζει. Άρα δεν είχε κάποιους που ήταν 30-40 χρονών που ακόμα ήθελαν να παίζουν. Εννοείς ξεκινούσαν να παίζουν online multiplayer games, τα massive online multiplayer games. Η γενιά μας τέλος πάντων. Η γενιά μας. Η γενιά που ξεκίνησε. Και τότε ας πούμε, ένιξε κάποιον τότε τη γενιά στο γονιό μας που ήταν στα 40 του να παίζει, ας πούμε. Ενώ τώρα η γενιά μας που μεγαλώνει, ας πούμε, να θέλει να παίζει, αλλά δεν θα μπορεί να κάνει compete σε εκείνο του είδους level τα παιχνίδια. Γι' αυτό δημιουργούνται τώρα που είναι ο Χρήστος τα strategy games, πιο mind games, ας πούμε, card games. Ναι, το σκεφτείς 600 moves per minute, εν κάτι σαν 10 moves per second, οπότε να αφήσεις με την οντίτητα. Αλλά είναι ενδιαφέρον να δούμε το σε κάμα shift τα τουρνουά. Δηλαδή, είχαμε το 1990, είχαν το στο high score ένα documentary Netflix εδώ, που αν δεν το δείτε να κλάψετε. Είχαν, ας πούμε, το παγκόσμιο τουρνουά της Nintendo, αλλά και όμως one-on-one ή standalone players. Και τώρα, ας πούμε, τα τουρνουά επίασαν που γίνουν, που είχαν και γίνουν χιλιάδες κοινών, αλλά παγκόσμια τουρνουά, επίασαν με κανονικές ομάδες, όπως είπατε πριν. Γι' αυτό που έγινε και ο κομμάτι των e-sports, όπως μια ομάδα ενός κανονικού σπορτ, έχεις τους παίχτες, τον προπονητή, είναι το που γίνεται και τώρα. Και πριν συζητούσαμε συγκεκριμένα, πριν να αρκέψει η εκπομπή, ποιους αποτελείται τούτη ομάδα. Δηλαδή, έχεις τους προπονητές, τους marketing, πέντε μας λίγο για τούτο. Μια ομάδα μπορεί να έχει κανονικά τον προπονητή της, μπορεί να έχει τον ψυχολόγο της, μπορεί να έχει το marketing department, μπορεί να ασχολείται με διαφημίσεις, γιατί πιάνει λεφτά πολλά, τα παραπάνω λεφτά που πιάνουν οι ομάδες είναι από διαφημίσεις. Έχει streamers η ομάδα που κάνουν επίσης οι παίχτες, μπορεί να κάνουν stream. Συνήθως, αν το πάρουμε στον global scale, στην Αμερική, ας πούμε, μπαίνει η ομάδα μέσα σε ένα gaming house. Πριν το match ή μείνεις και για αρκετών καιρό για να γίνεις και monitor το behavior τους. Πρέπει να κοιμούνται οι αθλητές. Όπως τους παίχτες της μάπας, ας πούμε. Το οχτάωρο τους, πρέπει να κάνουν τη γυμναστική τους. Έχουν διατροφολόγο μέσα, πολλές ομάδες, κάνουν τη διατροφή τους. Και βλέπουμε ότι και τούτα παίζουν ρόλο. Σημαντικό και ο σωματικός, σωματική υγεία, ας πούμε, στο performance των e-sports. Το shift νομίζω έγινε, που γίνω που είπες για τη σειρά του Netflix που έγινε για τα τουρνουά Nintendo και τα λοιπά, τότε έκαναν τα οι εταιρείες για να δυναμώσουν οι ίδιες σαν εταιρείες. Ναι, ήταν PR trick. Να πουλήσουν παραπάνω παιχνίδια, να γίνουν γνωστοί, μεταξύ τους υπήρχε μια μεγάλη μάχη ποιος είναι ο πιο αυτό, ήταν να κάνει το πιο μεγάλο κτλ. Πλέον τα e-sports είναι source of income που μόνα τους. Δηλαδή, είναι ακόμα ένας τρόπος, το industry που φέρνει λεφτά μέσα, ας πούμε, μπάτσει το κομμάτι. Και κάτι που φέρνει λεφτά εξελίσσεται. Προσπαθείς να φέρεις παραπάνω, δυναμώνεις. Πρέπει τα λιοντάρκα μέσα στο γήπεδο να προσφέρουν το θέαμα. Δεν μπορείς εσύ να είσαι το ίδιο καλός με κάποιον, και να το δεις, να φωνάζεις ή να παρακάμνεις. So, γύρω από τούτον ξεκινούν και κάνουν ένα πράγμα το οποίο ολόκληρο team, με schedule, με προπονήσεις, με συγκεκριμένα πράγματα. Έχεις ένα ρόλο μέσα στο παιχνίδι, ξέρω εγώ, είσαι healer, είσαι support. Βλέπεις εκείνο που πρέπει να βλέπεις. Μπορεί να είσαι εκείνος που κάνει τα calls μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην ομάδα. Πρέπει να στείνεις την ομάδα σου, το Overwatch, ας πούμε, που δυναμώνει σχετικά. Και στην Ασία είναι τεράστιο και γίνεται ένα μωρό πρωτάθλημα. Και καλά να μιλήσουμε για το πώς επιλέγονται οι παίχτες πλέον. Γιατί είναι κάτι το οποίο να το συζητήσουμε, νομίζω, να το δούμε πώς μπορεί κάποιος να γίνει. Ναι, και το εννοώ. Δούμε και μετά για το παράδειγμα της Κύπρου. Ναι. Πώς ξεκινήσαμε μες στην Κύπρο. Αλλά παράλληλα με το να πούμε ότι αρκέψαν και χτίζονται και υποδομές. Δηλαδή, θυμούμαι, είχαμε μια συζήτηση που μου λαλούσε ότι πήγαινε σαν κόρση στα πανεπιστήμια. Και ότι σε ένα σχολείο στην Κύπρο συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν μπορούμε να αποκαλύψουμε το όνομα. Το πούμε. Το πούμε, ναι. Το Πασκάλ. Έγινε κλαμπ με e-sports όπου γίνονται τρέινι ομάδες, κανονικά. Οπότε, πέντε μας λίγο και για τούτο. Οι μαθητές γύρω από το industry να ξέρουν ότι το industry των e-sports είναι μόνο αν είμαι καλός παίχτης να γίνω επαγγελματίας professional gamer. Υπάρχει ένα industry μεγάλο πίσω από το πράγμα. Όπως όλα τα live events, έχει τόσες χιλιάδες κόσμο που δουλεύει πίσω από τις κάμερες. Πρέπει να στηθούν τα προγράμματα, εξελίσσονται, πρέπει να ακολουθείς το software που κάνουν τα streaming. Οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από ένα live event, το οποίο έχει να κάνει με υπολογιστές, με παιχνίδια, με τεχνολογία.
Μετά πάμε στο κομμάτι των σωματείων, αν θέλεις, των ομάδων, όπου έχουν το δικό τους το marketing τμήμα που πρέπει να φέρουν income μέσα για να στηρίξουν τις ομάδες τους. Την επιλογή είναι οι scouters, οι που θυκιαλέουν και βρίσκουν παίχτες. Είναι ένα μεγάλο πράγμα το οποίο είναι καλά να ξέρει ο κόσμος που το αρέσει ο κλάδος, και όχι απαραίτητα είναι καλό στα παιχνίδια, ότι υπάρχει τρόπος να ασχοληθεί με κάτι που του αρέσει, που στο τέλος της ημέρας, όποιον ρωτήσει, δηλαδή σου κάνει κάτι που σου αρέσει, γιατί μόνο έτσι να γίνει κάπου καλό ή να κάνει κάτι καλά. Νομίζω ότι έκαναν και consider να βάλουν τα e-sports, και συγκεκριμένα το LOL μέσα στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024. Εντάξει, οι Ολυμπιακοί θα γίνουν καν το 2024 αυτό, Παρίσι, επειδή στην Ιαπωνία είναι για ακόμα. Μπορεί να γίνουν για μόνο το LOL. Αφού το μόνο που κάνουν qualify. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πίσω για να δούμε και το μέλλον των e-sports στην Κύπρο και πώς, τι έκαμε ενός τώρα και τι μπορεί να γίνει για να φτάσουμε ενός σε ένα respected σημείο. Οπότε θα πούμε μετά το διάλειμμα. Καλώς ορίσατε πίσω στο Future Talks. Σήμερα συζητούμε για το κομμάτι των e-sports με τα παιδιά από το InSpot. Να συγχύσω τα δυο. Οπότε είδαμε πώς τα e-sports δημιουργηθήκαν, χτίζουν μια παγκόσμια βιομηχανία, εδραιώνονται στην παγκόσμια σκηνή. Και τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να δούμε και τι γίνεται στην Κύπρο. Ξέρω ότι γίνανε διάφορα τουρνουά, θα πω ονόματα, αλλά γίνανε διάφορα τουρνουά, διάφορες προσπάθειες και για gaming competition. Ξέρω και στο InSpot έκανε τρέν κάποιες ομάδες. Θυμούμαι που ήρθα μια μέρα από τον Γιώργος, έκανε τρέν η Εθνική Κύπρο στο μπάσκετ του NBA. Οπότε, πού είμαστε σε αυτό το σημείο, σε ποιον επίπεδο είμαστε και τι πρέπει να γίνει. Εσύ είναι ένας εγκαυστικός, νιώθω εδώ. Ναι. Okay, let's go. Καταρχάς, δεν έκαναμε train την ομάδα, απλά έκαναμε χώστο χώρο όπου έρχεται η Εθνική και έκαναμε train, να μην παρεξηγηθούμε ότι κάνουμε train ομάδες και βγάλουμε εμείς ταλέντα ή κάνουμε οτιδήποτε που τούτα. Εμείς έχουμε τους χώρους που μπορούμε και κάνουμε συνεργασίες. Έχουμε τα γήπεδα. Μάλιστα, έχουμε τα γήπεδα. Έχουμε φούτσαλ. Σε ποια φάση είναι η Κύπρος αυτή τη στιγμή? Γίνονται κάποιες προσπάθειες οι οποίες τσέπουμε ό,τι πω για να παρεξηγηθεί ότι λάθος μπορεί να γίνει εκάμαμε το σαν e-sport. Το έχουμε κάνει, το έχουμε περάσει, το έχουμε δοκιμάσει. Είτε σαν e-sport Κύπρου, είτε σαν e-sport Ελλάδας. Okay. Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν, που ήταν πολλά πιο μπροστά. Στην Ελλάδα, ας πούμε, e-sport κλείσε μια βίλα, τσέκαμε, έφερε κόσμο, τσέκαμε event και φιλοξένησε μέσα στο εξοχικό τον κόσμο που έπαιρνε training μέσα. Και παίρναν τους και μάιραν και μαϊρεύκαν τους και μηνίσκαν και μέσα και κάνουν practice και μέσα και κάνουν training. Καλά έτσι. Πολλά καλά για εκείνους που το επεράσαν. Εντάξει, τσακώνονταν μεταξύ τους, έκαναν whatever. Είναι κάποια πράγματα οποία για να φτάσεις σε ένα επίπεδο professional που να είσαι και αμέ που πρέπει να είσαι, πρέπει να μπορεί να ακολουθήσει και το industry και ο κόσμος και το pool που έχεις να θυκιαλέξεις που παίχτες να μπορεί να ακολουθήσει αυτό το πράγμα. Έκαναμε live event μεγάλα σε γήπεδα στην Ελλάδα με τραγουδιστές. Τραγουδιστές τικούδι σε μια φάση που κόλλαμε στο e-sports, αλλά τραγουδίζαν και ξέρω εγώ. Είχαν κάποιον κόσμο, στήριξαν και οι εταιρείες που έχουν τα παιχνίδια. Ας πούμε, η Riot στήριξαν το γεγονός, διούσαν και free gift card με skins για τα παιχνίδια τα οποία το μεγαλύτερο source of income των εταιρεών Genon είναι. Τα skins και τα microtransactions που καταστρέψαν τα παιχνίδια όπως τα ξέρουμε. Εντάξει, έχει παιχνίδια που είναι οκ. Επειδή πλέον βλέπουμε και βάλουν και πολύ νεφόρο, έχουν πολύ κόσμο. Ο Βαρουφάκης νομίζω στη Valve πρώτος έφερε τα... Ναι, το μοντέλο των... Παρουσιάστηκε νομίζω το 2006 πρώτη φορά το microtransactions που έβαλαν ένα mount, κάτι για $2.5, ξέρω εγώ, και ο κόσμος έφυγε και κλέφτες, ξέρω εγώ, τώρα έχει σπαθί που το αγοράζεις, ξέρω εγώ, 20.000 ευρώ, ας πούμε, για να το κρατάς. Ο Βαρουφάκης μέσα στη Valve το 12 νομίζω έκαμε έναν, ήταν υπεύθυνος για το Ίνταλος να κάνει ανάπτυξη στην εταιρεία πάνω στο κομμάτι και έκαμε το research το πώς χειρίζεται ο κόσμος τα microtransactions που μπορεί και που για μένα έγιναν stable, δεν ήξεραν εκείνος το έφερε, εκείνος το εκούντισε, εκείνος το έκαμε, είχε μεγάλο impact πάντως πάνω σε εκείνο το πράγμα. Οκ, πάμε πίσω στο momento e-sports. Ναι, e-sports. Έκαμε διάφορα event, έκαμε τα live που είπαμε, έκαμε γάλα, ξέρω εγώ, έρχεται ο κόσμος. Αλλά δεν κράταν κάτι, ήταν σπασμωδικά. Προσπάθησαν να κάνουμε και κάτι το οποίο ήταν ένα yearly, κάτι το οποίο ήταν ένα 6 μήνες πρωτάθλημα, και ξέρω εγώ.
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται το Greek Legends που έχουμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή και υπάρχει πάρα πολλά αυτών. Εντάξει, είναι το COVID τώρα, είναι ένα άλλο, αλλά και που είχε live ο κόσμος δεν ήταν, δεν είναι έτοιμος ο κόσμος. Ή ο κόσμος που ασχολείται με το πράγμα είναι για να πάει σε events, να κάτσει είπα, σε μια καρέκλα και να δει. Ειδικά η νεολαία πλέον, το multitask είναι τόσο μεγάλο μέσα στη ζωή τους, που ας πούμε να κάτσει σε τηλεόραση, να κάτσει σε μια υψηλή στους 10 χρόνων, να δεις ένα κινητό, να στείλει 37 μηνύματα, να τεγκατώσει λίγο. Και εμείς κάνουμε τα πιο μίτσι. Είχαν και μια μελέτη στο use of second screen. Ναι. Δηλαδή 80% του κόσμου πάντα σε second screen αν κάτσει μπροστά από μια τηλεόραση. Μάλιστα. Και τώρα να πάει να τον κάτσει και μπροστά και να πάει να δει το event μόνο και να δει τους παίχτες, πρέπει να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο interaction, να υπάρχει ένα πράγμα, η BlizzCon ας πούμε, που κάνει η Blizzard το BlizzCon. Μαζεύει, έχει ξέρω εγώ πόσα παιχνίδια, 6-7 παιχνίδια που παίζουν οι παίχτες και αμέ, βάλει updates που είναι τα καλή έξω και βάλει τα μέσα στο event, δηλαδή μόνο για να μπορεί να παίξει το update, άρα αν είσαι πορωμένος με ένα παιχνίδι να πάεις. Ναι. Βγάλει, ξέρω εγώ, commercial πράγματα που πουλούν, έχει, ξέρω εγώ, κουπόνια που πιάνεις, ξέρω εγώ, collectibles, που μόνο για μένει, δηλαδή πρέπει να έχει πολλούς λόγους να πάει κάποιος να κάνει το event και όχι μόνο να διοργανώσει έναν τελικό και έναν τουρνουά, να καταλήξουν να είναι οι ομάδες και κανένας σαν υψιός του γίνου που παίζει στην ομάδα και κανένα αυτό. Long story short, πρέπει να δοκίσεις motivation ενός gamer να φκεί έξω του. Ισχύει για όλους μας, πάντα έτσι ήταν, θα αλλάξει. Οπότε, στην Κύπρο, τι κάνουμε για να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα το participation, αλλά και δεύτερον, τις ομάδες για να φτάσουν σε ένα στάνταρτ να παίζουν σε διεθνή επίπεδο, να γίνεται. Να χωρίσουμε σε δύο κομμάτια, όπως είπες. Καταρχήν, οι ομάδες και το selection που διαλέγονται οι παίχτες, επειδή δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί παίχτες, το selection είναι weak, άρα είναι και οι ομάδες κάπως weak. Τούτο πράγμα κάνει reflect και στον κόσμο που να έρθει να δει τα e-sports, διότι δεν έχει τόσο appreciation όσο είναι να έχει στον πλήσκο, ας πούμε, που να είναι οι θεατές τσάμε και να βλέπουν τον παίχτη που δούλεψε πάρα πολλά σκληρά για να φτάσει ως τσάμε. Τούτο είναι ένα κομμάτι του προβλήματος που ένας από τους λόγους που μπορεί να μην έχουμε τόσο καλούς παίχτες στην Κύπρο είναι το latency, το lag, το λεγόμενο lag, που ό,τι και να κάνουμε είναι δύσκολο, δεν φτιάχνεται. Ακόμα και το πιο γλυρό connection να έχεις, όταν ο server είναι πιο μακριά, σε άλλη χώρα δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Τώρα το κομμάτι, το viewers, ας το πούμε, μπορεί να ήταν καλό να βρεθεί μια μέση λύση. Δηλαδή, όταν είμαστε σπίτι και βλέπουμε τα online τουρνουά τώρα με τον κορονοϊό, μπορεί να παίζουμε και παιχνίδι εμείς και στο second screen, όπως είπαμε, να βλέπουμε το τουρνουά ή να κάνουμε κάτι άλλο και το βλέπουμε. Ή πολλές φορές στο e-sport, ας πούμε, που παίζαμε τα τουρνουά, εμείς στις οθόνες μας έπαιζε ο κόσμος, σταματά λίγο να δει, να κάνει τον break του. Άρα θα θεωρούσαμε ότι μπορεί να είναι καλύτερα ένα event να γίνει πιο interactive, όπως είπε και ο Χρήστος, δηλαδή να έχει διάφορα πράγματα throughout the day να κάνει ο user, αλλά μπορεί, κατά γνώμη μου εμένα τουλάχιστον, μπορεί να είναι καλύτερα να ξεκινήσουν το πράγμα που πιο πίσω και να ξεκινήσει που το online event, δηλαδή να υπέχεται σε έναν τόπο και να γίνει stream online το τουρνουά, έτσι ώστε ο κόσμος να ξεκινήσει όπως κάνει τώρα, που σπίτι του να βλέπει και να έχει δώρα, να έχει giveaways μέσω της πλατφόρμας, να ξεκινήσει ο κόσμος να γίνεται engage που είχαμε και σιγά σιγά να γίνει το evolution στο να φτάσει σε έναν big event. Αλλά τούτο... Πρακτιστή κουλτούρα. Ναι, πρακτιστή κουλτούρα και παίζει σε πολύ ρόλο οι παίχτες. Δηλαδή, αν δεν γίνουν καλύτεροι οι παίχτες, είναι δύσκολο που μόνο τούτο να ανέβει. Πώς θα μπορούσαν να γίνουν καλύτεροι οι παίχτες μας στην Κύπρο? Καλύτεροι παίκτες στην Κύπρο. Κοιτάξτε, βασικά φέραμε στην Κύπρο σε έναν event που είχαμε κάνει, που ήταν το Forgiven, ο οποίος ήταν ένας παίκτης του League of Legends στην Ελλάδα, ο οποίος έπαιξε στο εξωτερικό. Ίσως ο πιο πετυχημένος παίκτης που έπαιξε από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Και είμαστε σε αυτό το κίνητο, επειδή είναι Λευκοσία, και άλλο του, τι πρέπει να κάνει, είχαμε του την ερώτηση. Γιατί σίγουρα είναι τούτο που το ρωτούν οι παραπάνω, και ξέρω, αλλά σε πιο φιλικό επίπεδο. Ξέρεις, δεν θα ήταν το φόρμα το να προσπαθεί πολλές ώρες και. Και λέει μου, καταρχάς, λέει μου, για μένα το παιχνίδι είναι εύκολο. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι το αρχικό συστατικό. Να αντιλαμβάνεσαι τα mechanics του παιχνιδιού χωρίς να βάλεις πολύ effort. Αν βάλεις πάρα πολύ effort να αντιληφθείς τα mechanics του παιχνιδιού, νομίζω ότι
δύσκολα είναι να έρθεις να κάνεις, να κλειδώσεις πάνω του. Ναι. Και γι' αυτό πολλές φορές θεωρούμε παίχτες που δοκιμάζουν να κάνουν jump το ένα παιχνίδι στο άλλο και κάνουν το 95% fail, μπορεί και παραπάνω ποσοστό, λόγω του πράγμα. Το ότι κάποια mechanics μπορεί να αντιλαμβάνεσαι καλύτερα από κάποια άλλα. Και το πρώτο, το πιο σημαντικό, η συμβουλή μου είναι να έβρουν το παιχνίδι που είναι καλή. Ναι. Καλή. Για να είναι πιο γλυόριστα ρεφλέξες σου, να μην πρέπει αγάπη να τα σκεφτούν. Αν καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεσαι τα mechanics εύκολα, μετά μπορείς να προχωρήσεις και να πάει στο κομμάτι του strategy του παιχνιδιού και μπαίνεις μετά στο κομμάτι να κάνεις outsmart τον αντίπαλο. Πρώτα πρέπει να κερδίσεις το παιχνίδι, να καταλάβεις το παιχνίδι, τα mechanics τα δικά σου να είναι καλά, το aim, να σημαδέψεις καλά, να είσαι γλυόρος το reaction να παίξεις κάποιον. Και μετά να πρέπει να τον κάνεις outsmart. Ξέρει ότι με δαμέ, ξέρω ότι είναι τζαμέ, τι είναι να κάνει. Τι κάνουν οι παραπάνω μετά που μπαίνει η εμπειρία. So, πρέπει να έβρεις το παιχνίδι που σου αρέσει, που σου κάθεται, που είσαι καλός και πρέπει να προχωρήσεις με ώρες, πολλές training για τα δικά σου τα mechanics. Και μετά θεωρώ εγώ ένα πολλά μεγάλο κομμάτι είναι να είσαι social, να μπαίνεις, να γυρεύεις πλατφόρμες, να μπαίνεις, να μιλάς με κόσμο που είσαι στο level σου και πιο ψηλά, να ψάχνεσαι ο ίδιος να έβρεις ομάδα. Γιατί είχαμε παίχτες στην Κύπρο οι οποίοι μπορούσαν να παίξουν εξωτερικό. Και δεν το έκανα για αυτόν τον λόγο. Το ότι δεν μπορούσε να έχω socialize και networking. Και σκάουτερ να υπήρχε, δεν μπορούσε να τους έβρει ο σκάουτερ εκτός και αν έμπαινε μέσα στο παιχνίδι απέναντι τους, ας πούμε, να τους μιλήσει. Δεν υπήρχε τρόπος να κάνεις. Ενώ τα στατιστικά πλέον θωρίστα και φκένουν και δυναμώνουν και το AI πίσω από τα παιχνίδια που σου βγάλει, ας πούμε, πόσο καλός ήσουν το παιχνίδι, ασχέτως αν κέρδισες το τελικό σκορ, είναι μόνο το win-lose. Έχει και τις κινήσεις σου, το vision που έδωκες μες στο map, ας πούμε, για το League of Legends, έχει points που κερδίζεις, τα assist που έκαμες για να σκοτωθεί κάποιος κτλ. Τα ούλα συμψηφίζονται και φτιάχνουν ένα rank online. Μαζεύεις τα όποτε θέλεις, έχουν ένα API που τα στέλνει, πιάνει τα όποιος θέλει και έχει σελίδες που πιάνουν μέσω API τις πληροφορίες και φορτώνοντες και διούν ranking και κάνουν ό,τι θέλουν. So, οι scouters σωρούν τα τούτα. Ο scouter πού να τον έβρει. Ήβρε για μένα το όνομα με εμένα είναι Altons μέσα στο παιχνίδι. Ο Altons είναι καλός παίχτης. Πού να τον έβρω. Ναι. Γυρεύκεις, αν δεν είσαι μέσα στα social media, τις σελίδες σου, τα Discord, μέσα στα Discord channels γίνεται πανικός τώρα και τζαμί παραπάνω. Νομίζω ότι πρέπει ο ίδιος να θέλεις, ίσως να βγάλεις βίντεο που παίζεις, να στριμάρεις, να έχεις YouTube channel. Πρέπει να το τρέξεις και πρέπει να τα έχεις τα πράγματα και να κάνουν match. Αλλιώς έβρε κάποιον μου να τα έχει να σε βοηθήσει. Αν είσαι μόνος στο παιχνίδι. Πολλά ενδιαφέρον επειδή έχει και διάφορες μελέτες. Συγκεκριμένα διάβασα μια πρόσφατα του Harvard Business School που έλεγαν ότι γίνουν να κάνουν reach out στο wider network και φτιάχνουν εκτός του comfort zone τους. Έχουν statistically πολλά πιο μεγάλο probability, πολλά πιο μεγάλο chance να βρουν ευκαιρίες που δεν θα βρουν οι άλλοι. Οπότε το networking ισχύει σε όλα τα άλλα, είτε επαγγέλματα είτε sports, οπότε γιατί να μένε δούλευκε δαμέ. Έτσι, κλείνοντας την εκπομπή, επειδή έμειναν μας δύο λεπτά, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το μέλλον των e-sports στην Κύπρο. Το μέλλον των e-sports στην Κύπρο, όπως είπαμε, πρέπει να ξεκινήσει, πιστεύω, που να take a step back, ας πούμε, που οτιδήποτε έγινε ως τώρα. Κατά γνώμη μου, να ξεκινήσει ένα πιο lighter version. Όπως είπαμε, του κορονοϊού τώρα είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει από online events, online tournaments, έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει πιο μεγάλο pool παιχτών, να δοκιμαστούν και να προχωρήσει μετά στα επόμενα στάδια. Να μπορούσε να φτάσει σε ένα σημείο το οποίο να ανταγωνιζόμασταν παρακάτω, αν τα κάνουμε τούτα, πιστεύετε? Κάποιες μονάδες πιστεύω μπορούν να βγουν. Αν εξαιρέσει το latency, το οποίο κάπου μπορεί να σώζεται, άμα είναι λίγο σε κάποιες περιπτώσεις, και ήδη τώρα που λυνίσκουν οι servers και μεγαλώνει το gaming, ίσως να έρχονται και servers πιο κοντά μας, που να μπορεί να γίνει. Αν το εξαιρέσει τούτο, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό που τους παίχτες στο εξωτερικό. Απλά είναι το κομμάτι του να καταλάβουν οι δικοί μας ότι είναι αρκεί να είσαι καλός, πρέπει να το επικοινωνήσεις. Για να σε βρουν scout, coaches. Και να έχεις τις υποδομές, λαούσαν και για παράδειγμα του Μπαγδάτη εχθές, ναι, που επίεσε στο εξωτερικό για να κάνει το training του για παίξει στο παγκόσμιο, οπότε πρέπει να προσελκύσουμε και σωστές υποδομές για να μπορούν να στηριχτούν κάποια ταλέντα. Ακριβώς. Το καλό είναι ότι χρειάζονται πολλά, πολλά. Εν έχουμε να ζηλέψουμε που το εξωτερικό πολλά πράγματα, την τεχνολογία, αν έχουμε, αυτά έχουμε. Απλά ο κόσμος, οι παίχτες,
πρέπει να καταλάβουν και να κατανοήσουν ότι για να βγουν έξω πρέπει να το επικοινωνήσουν και πρέπει να κάνουν challenge τον εαυτό τους σε πιο ψηλό επίπεδο συνέχεια. Τέλεια. Guys, thank you που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Οπότε είδαμε για τα e-sports στο παγκόσμιο επίπεδο, είδαμε την κατάσταση που είμαστε τώρα στην Κύπρο και ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο μέλλον αν κάνουμε ένα step back και ξεκινήσουμε να χτίζουμε μια κουλτούρα και μια προπαίδεια πάνω στα e-sports με levels και όπως είπες και εσύ Χρήστο, δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε. Οπότε ευχαριστώ μας που παρακολουθήσατε και κλείνοντας με ένα μήνυμα που είμαστε μητσί, έλωσαν μας πάντα οι γονείς μας εν τα video games που να σας ταΐσουν. Αν ακόμα οποιοςδήποτε γονιός το πιστεύει τούτον, κάνουν ως recommend να δουν τα περιουσιακά στοιχά του PewDiePie. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Έχω κάποια ερωτήματα. Κάποια σημαντικά ερωτήματα. Μπορούμε να μοιραστούμε περισσότερη αγάπη? Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν μένει πίσω? Μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας πριν να είναι πολύ αργά για τον πλανήτη? Μπορούμε να φτάσουμε ακόμη πιο μακριά? Τεχνολογία και άνθρωποι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Together we can. Sita Mobile Vodafone.